Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Βαβαλικούδη, καλημέρα κύριε Καρταρίδη, υγεία στον κόσμο. Λοιπόν, έχουμε ευχάριστα νέα για την ίδρυυση του Δημοτήχου, η οποία έχει ταλαιπωρηθεί όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολύ. Βλέπουμε τώρα το Υπουργείο Εσωτερικών να κινείται σε σωστή κατεύθυνση και να δίνει κάποια χρήματα ώστε να λυθεί αυτό το χρόνιο ζήτημα. Ναι, ήταν ζήτημα για μας σε όλα αυτά τα οποία θα τρέξουν με τη νέα κυβέρνηση και με τα προγράμματα ΕΣΠΑ, να μπορέσουμε να έχουμε συμμετοχή, να έχουμε καταθέσει μελέτες, ώστε να μπορούμε σιγά σιγά, βήμα βήμα, να λύνουμε το θέμα ίδρυυσης Δημοτήχου και την ταλαιπωρία των κατοίκων αυτών επί πάρα πολλά έτη. Το πρώτο βήμα έγινε, έχουμε κάποιες εγκρίσεις σχετικά με το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, όπου είναι τρία διαφορετικά εργάκια μέσα σε αυτά τα 5 εκατομμύρια. Ένα είναι τηλεμετρία, τηλέλεγχος για το υπόλοιπο του Δήμου, διότι, να θυμίσω, έχουμε καταθέσει και στην περιφέρεια μια τέτοια ίδια πρόταση για το μισό Δήμο. Τώρα στον Αντώνη Τρίτσης εγκρίθηκε και το άλλο μισό. Το άλλο είναι η παράκαμψη Ερυθροποτάμου και Ψαθάδων. Είναι δύο σημεία, για όσους γνωρίζουν αυτά, τα οποία έχουμε πολύ συχνές θράψεις αγωγών, οπότε έχουμε και πολύ συχνές διακοπές και έλλειψη υδροδότησης του Δήμου. Και το άλλο είναι εξυγχρονισμός και βελτίωση της ποιότητας του νερού σε γεωτρήσεις του Δήμου, στις Ψαθάδες και στο Πραγκί. Είναι τρία έργα τα οποία σε πρώτη φάση θα βελτιώσουν πάρα πολύ ή θα σταματήσουν τις τόσο συχνές διακοπές, μέχρι να μπορέσουμε να εντάξουμε και σε υπόλοιπα προγράμματα άλλα σημεία μέσα στη διαδρομή που έχει ο αγωγός από το Βάλτο Εστιάδος μέχρι το Δημότικο, όπου και εκεί παρατείνονται σύγχρονες θράψεις, και να μπορέσουμε να εξαλείψουμε εντελώς κάποια στιγμή αυτά τα συμβάντα των θράψεων και τις διακοπές της υδροδότησης. Κύριε Δήμαρχε, αυτό έλεγα νωρίτερα, ότι μου φαίνονται τα 5 εκατομμύρια, ας πούμε, έτσι, σχετικά μικρό ποσό για ένα έργο όπως θα ήταν η ίδρυυση, όπως θα είναι η ίδρυυση. Άρα δεν πρόκειται για μια εκβάθρον αλλαγή που λέγαμε και παλιότερα ότι την έχει ανάγκη το σύστημα εδώ στην κουβέντα μας. Ουσιαστικά θα βάλετε τις βάσεις για κάτι τέτοιο, θα κλείσετε τρύπες που λέμε του συστήματος, εννοώ γενικότερα. Ναι. Η τηλεμετρία είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει πάρα πολύ για να αντιλαμβανόμαστε άμεσα το που υπάρχει πρόβλημα, ώστε να προλαβαίνουμε να κάνουμε την επέμβαση και να μην έρχεται αυτό το πρόβλημα στον κάτοικο να ανοίγει τη βρύση και να μην έχει νερό. Ένα πρώτο βήμα σοβαρό είναι αυτό. Το δεύτερο, όπου πρέπει να αλλάχθουν σε πολλά σημεία η αγωγή, η κεντρική αγωγή, διότι μετά από τόσα χρόνια και με κάποια λάθη που έγιναν στην κατασκευή τους έχουμε αυτές τις θράψεις, είναι τόσο μεγάλες οι διαδρομές όπου δεν μπορεί κάποιο πρόγραμμα να μας χρηματοδοτήσει με τόσο μεγάλο ποσό, διότι ενώ είχαμε την τύχη στο παρελθόν να μας χρηματοδοτήσουν να φέρουμε από τόσο μακριά νερό, παρόλα αυτά είναι και το μεγάλο πρόβλημα ότι είναι πολύ μακριά το οι γεωτρήσεις, οπότε θέλουμε δεν θέλουμε έχουμε αυτά τα προβλήματα. Τμηματικά αυτή τη στιγμή έχουν εγκριθεί αυτά τα ποσά. Του χρόνου ή του παραχρόνου θα εγκριθούν κάποια άλλα σε κάποια άλλα σημεία και τμηματικά σε μικρό χρονικό διάστημα θα πω θα έχουμε καλύψει τις ανάγκες αυτές ώστε να μην έχουμε θράψεις και να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Ήδη έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει μια βελτίωση μέσα από μεγάλη προσπάθεια βέβαια αυτή τη διάρκεια των υπαλλήλων να παρακολουθούν και να ελέγχουν πολύ συχνά το τι συμβαίνει. Τώρα με τη βοήθεια της τεχνολογίας καταλαβαίνετε ότι πλέον δεν θα χρειάζεται οι υπάλληλοι με τα οχήματα να είναι μέρα νύχτα στους δρόμους, θα μπορούν πλέον μέσα από ένα κομπιούτερ να βλέπουν ανά πάσα στιγμή και ανά κάθε δευτερόλεπτο το τι συμβαίνει και να επενδύουν άμεσα. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, την ψυχολογία του κόσμου, να αρχίσει να εμπιστεύεται το Δήμο Δημοτήχου και τη ΔΕΙΑΔΟ προς την παροχή ίδρυυσης και στη συνέχεια θα μας εξοικονομήσει και πάρα πολλά χρήματα, διότι από την ώρα που δεν θα έχουμε τα τόσο μεγάλα σπασίματα και τόσο μεγάλα έξοδα για την επισκευή αυτών, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα μεταφερθεί στους λογαριασμούς των κατοίκων, εννοώντας βέβαια τη μείωση των λογαριασμών, οπότε θα αρχίσουμε να έχουμε τεράστια βελτίωση ως προς αυτό το θέμα. Πάντως αυτό λέγαμε και με το Χάρη νωρίτερα, ότι γενικότερα αυτή η κατάσταση που είχαμε δει στο Δημότυχο πριν 2 ή 3 χρόνια να μην έχει για συνεχείς μέρες υδροδότηση, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει πια.
Βέβαια υπάρχουν πάλι διακοπές και, και βλάβες και τα λοιπά, αλλά είναι ολιγό ώρες. Αυτό το μακροχρόνιο που, που έφτασε στο σημείο να είναι 15 μέρες, νομίζω ότι έχουμε πολύ καιρό να το δούμε. Δυστυχώς ο κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, όπως ακριβώς το λέτε. Υπήρχε στιγμή κάποια έτος που υπήρχαν 15 μέρες χωρίς νερό στα ψηλά σημεία της πόλης. Όντως, τώρα πλέον δεν είναι ότι έχουν εξαφανιστεί οι βλάβες και οι διακοπές υδροδότησης, αλλά σίγουρα ο κόσμος έχει αποκτήσει μια εμπιστοσύνη σε πρώτη φάση, όπου νιώθει ότι ναι, μεν έγινε η διακοπή, αλλά γνωρίζει ότι σε λίγες ώρες θα έχει ξαναέρθει το νερό στη βρύση. Είναι ένα πρώτο βήμα, το έχει αποδεχθεί. Κατά κάποιον τρόπο έχει ησυχάσει ως προς το να μην έχει νερό για 2-3 μέρες. Βλέπει ότι δεν ξαναείχε τέτοιο επεισόδιο. Οπότε σιγά σιγά αποκτώντας εμπιστοσύνη ο κόσμος, κάνοντας και εμείς αυτό που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε και γι' αυτό μας έχουν επιλέξει, θα διορθώσουμε την κατάσταση και όλα θα πάνε καλά. Πάντως, αυτό που λέτε για την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την υπηρεσία ίδρυυσης, νομίζω ότι έτσι το έχουμε δει και εμείς, το έχουμε λάβει από μηνύματα από ακροατές. Υπάρχει έτσι μια δυσφορία. Σου λέει ο πολίτης ότι πληρώνουν πολύ ακριβό το νερό και δεν το έχω όταν το θέλω. Ναι. Υπάρχουν μεγάλα χρέη των πολιτών προς την ΔΕΙΑΔ. Γενικότερα από ιδιώτες, όντως υπάρχουν χρέη. Δεν είναι τόσο ότι είναι μεγάλα, όσο το ότι είναι πολλά. Πάμε πολλά έτη πίσω και μιλάμε για μεγάλο αριθμό κατοίκων οι οποίοι είχαν σταματήσει εδώ και πάρα πολλά έτη να πληρώνουν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το οποίο βέβαια σίγουρα εμπλέκεται κάπου και το θέμα πολιτική και ανατετραετία επανεκλογή, για να τα λέμε όλα. Σε κάποιους ανθρώπους δηλαδή δεν τους πίεσαν καν να δίνουν έστω κάτι. Αυτό καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να το συμμεριστούμε εμείς. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο, διότι πλέον είναι σίγουρο ότι θα κατασταθεί και ο Δήμος και η ΔΕΙΑ. Έχουμε επιλέξει, έχουμε κάνει και διακοπές υδροδότησης, έχουμε πιέσει με δικαστικούς και σιγά σιγά αρχίζει ο κόσμος να επανέρχεται λίγο στις πληρωμές του, να είναι σωστός, να είναι τακτικός, και εδώ πάνω αρχίζει η ΔΕΙΑ να έχει ένα έσοδο το οποίο σιγά σιγά τη βοηθά να είναι πιο ικανή, να μπορεί να ανταπεξέλθει γρήγορα στις βλάβες και να μπορεί σιγά σιγά να κάνει όλες αυτές τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να μην κόβεται συχνά το νερό. Μάλιστα. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας και την ενημέρωση αναφορικά με τις εξελίξεις που αφορούν την ίδρυυση στο Δημότυχο. Ελπίζουμε έτσι να έρχονται και άλλα ευχάριστα νέα και να είμαστε εδώ να τα συζητάμε. Έτσι, με υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στις προσπάθειές σας. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε.